Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, βλέπετε την απορία μου στο screenshot του βίντεο. Ελάτε να πιούμε μαζί έναν καφέ και να σχολιάσουμε τις τοποθετήσεις ενός α, άνδρα χρήστη του YouTube. Το handler του είναι ανδρικό όνομα, οπότε μπορώ να υποθέσω μόνο ότι είναι άνδρας και έχει και ως φωτογραφία προφίλ των Spider-Man, ο οποίος δηλώνει απερίφραστα ότι ο γάμος είναι ένας άχρηστος θεσμός. Κάτω από το βίντεο του podcast, το επεισόδιο 57, «Γάμοι χωρίς σεξ», ο χρήστης αυτός έγραψε το ακολούθο σχόλιο, το οποίο το φωτογράφησα και του είπα θα σου απαντήσω με βίντεο. Θα σας πω κάτι με απλά λόγια. Ο γάμος είναι λάθος στην κοινωνία. Είναι μια ταμπέλα που έβαλε η κοινωνία στον άνθρωπο για να μην ξεφύγει ο υπερπληθυσμός στη γη. Λοιπόν, ο γάμος είναι θεσμός, δεν είναι ταμπέλα, είναι θεσμός. Τι σημαίνει θεσμός? Σημαίνει κάτι το οποίο συνηθίζεται να γίνεται και έχει εδρεωθεί. Δεν είναι ταμπέλα, δεν σε ονομάζει η κοινωνία παντρεμένο. Αν δεν μπει στη διαδικασία του γάμου, είτε αυτό είναι ένα γάμο που ξεκινάει με μια α, τελετή σε ένα δημαρχείο, είτε είναι ένα γάμο που ξεκινάει με το μυστήριο του γάμου σε μια εκκλησία, είτε είναι ένα γάμο που ξεκινάει με βάση την νομοθεσία τη αστική συγκατοίκηση. Ένα common marriage, όπω λέγεται στα αγγλικά, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο ζει μαζί και κάνει και παιδιά μαζί, θεωρούνται από ένα χρονικό σημείο και μετά σαν παντρεμένη νομικά ή ω παντρεμένη νομικά. Common law marriage, έτσι λέγεται στα μπρίτα. Άρα δεν είναι ταμπέλα, είναι θεσμό ο γάμο. Και λέει ο φίλο ότι τον έβαλε η κοινωνία το γάμο στον άνθρωπο για να μην ξεφύγει ο υπερπληθισμό στη γη. Πώ γίνεται αυτό. Πώς δεν θα ξεφύγει ο υπερπληθυσμός με το γάμο, για να μάθουμε. Δεν χρειάζεται να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά. Ε, ναι. Δεν χρειάζεται να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται για να κάνεις παιδιά είναι να κάνεις σεξ χωρίς προστασία, απροστάτευτο σεξ, χωρίς αντισύλληψη, ένας άντρας με μια γυναίκα, ένας άνθρωπος με ανδρικά γεννητικά όργανα, με μια, έναν άνθρωπο με γυναικεία γεννητικά όργανα, να είναι αυτός με τα γυναικεία γεννητικά όργανα σε, Ορυξία, αυτός με τα ανδρικά γεννητικά όργανα να έχει ζωντανά σπερματοζόρια, να συναντηθούν τέλο πάντων και να γίνει σύλληψη. Δεν χρειάζεται να γίνει μέσα σε γάμο αυτό. Ε, τώρα, γιατί η κοινωνία εφήβρε το γάμο ε, για να μην ξεφύγει ο υπερπληθυσμός στη γη, μέσα στο γάμο γίνεται η αντισύλληψη. Θα μπορούσαν και οι άνθρωποι εκτό γάμου να προσέχουν να μην κάνουν παιδιά, να κάνουν σεξ χωρί να κάνουν παιδιά. Δεν ξέρω. Ίσως εννοεί παλιότερα. Εγώ αυτό που γνωρίζω για το θεσμό του γάμου είναι ότι ο γάμο θεσμοθετήθηκε το διάστημα εκείνο το οποίο οργανώνονταν οι ανθρώπινε κοινωνίε και από μητριαρχικέ γίνονταν πατριαρχικέ και πρέπει να υπάρχουν κάποιε κοινωνικέ μονάδε οι οικογένειες, στις οποίες Μία γυναίκα να ανήκει σε έναν άντρα και να κάνει παιδιά μόνο με αυτόν. Αυτό γνωρίζω. Από την ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, ε, εντάξει. Ε, δέχομαι αυτό που γράφει ότι η, ο, η, η λέξη ταμπέλα είναι λάθος, αλλά α πούμε ότι είπε λάθο τη λέξη. Επειδή είναι ένα θεσμό ο γάμος που ε, έχει εφευρεθεί ή έχει ε, συσταθεί για να μην ξεφύγει ο πληθυσμό στη γη. Οκ, okay, το ακούω, το διαβάζω. Επίσης λέει, ο γάμος σκοτώνει τη σχέση, διότι πλέον δεν χρειάζεται να προσπαθείς για να έχεις τον άλλο και ό,τι και αν γίνει το βράδυ θα είστε μαζί. Ε, σε οποιαδήποτε σχέση υπάρχει το στοιχείο του δεδομένου του άλλου και σε οποιαδήποτε σχέση θεωρούμε δεδομένων των άλλων ε, ο έρωτας φεύγει, εννοείται. Όταν δεν προσπαθείς καθημερινώς στη σχέση σου την ερωτική να χτίζεις τη σχέση, να διατηρείς τον έρωτα, να προστατεύεις τη σχέση, ναι θα φύγει ο έρωτας. Συμφωνώ με αυτό, όμως έχω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν δεδομένους τους άλλους και εκτό γάμου. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο θεσμός του γάμου η, 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 τελετή του γάμου για να θεωρήσεις τον άλλο δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο εγωκεντρικοί και τόσο ναρκιστέ που νομίζουν ότι αυτή είναι και κανεί άλλο και εφόσον ο άλλο του θέλει, it's ok, δεν χρειάζεται να προσπαθούν. Επίση υπάρχουν και άνθρωποι που βολεύονται με ανθρώπου που του παραδίδονται αμαχητοί. Οι συνεξαρτόμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν μόνοι του, και έχουν την ανάγκη να είναι εξαρτημένοι από κάποιον άλλον άνθρωπο, προσκολλημένοι πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν του αγαπάει, προσφέρουν τον εαυτό του έτσι αμαχητή των άλλον και λένε: Κοίταξε, μπορεί να με κάνει ό,τι θε, γιατί εγώ έχω αυτή τη μαλάκινση στον εγκέφαλο που συνεξαρτώμαι με, με όποιον λάχη και όποια λάχη, Οπότε εφόσον πλέον έχω προσκοληθεί πάνω σου, είμαι ένα εξάρτημα δικό σου πλέον, μπορείς να με έχεις δεδομένων... μπορεί να με έχεις δεδομένο. Όσοι έχουμε ζήσει τη ζωή μας με αυτόν τον πανηλήθιο τρόπο, τον τρόπο της συνεξάρτησης, μπορούμε να ταυτιστούμε. Για το ότι θέσαμε αυτόν δεδομένων... και σε σχέσεις εκτός γάμου, όχι μόνο σχέσεις γάμου. Ε, θέλω να πω εδώ ότι κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου και ως γυναίκας, η σωστή αντιμετώπιση του άλλου ανθρώπου με τον οποίο βρισκόμαστε σε ερωτική σχέση και σύνδεση, είτε είμαστε παντρεμένοι με αυτόν τον άνθρωπο είτε όχι, είτε συγκατοικούμε με αυτόν τον άνθρωπο είτε όχι, είναι ότι κανείς δεν είναι δεδομένος και το ότι το βράδυ θα συναντηθείς στο ίδιο κρεβάτι με κάποιον δεν σημαίνει κιόλας πως θα συναντηθείς αγαπητικά και θα συνδεθείς ουσιαστικά. Η γνώμη μου είναι να φροντίζουμε και εμείς οι ίδιοι να μην είμαστε δεδομένοι και οι άλλοι να μην είναι για μας δεδομένοι και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα σε αυθεντικές σχέσεις. Είτε αυτές έχουν το στέγαστρο του γάμου, είτε όχι. Επίσης, λέει ο φίλος, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει 40 χρόνια χωρίς συναισθήματα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορείς να ζήσεις 40 χρόνια ανέραστα. Εννοείται. Και συμφωνώ μαζί σου ότι αν ο γάμος σου είναι ανέραστος, και δεν υπάρχει έρωτα και δεν υπάρχει ερωτικό συνέστημα μέσα στο γάμο σου. Καλά, κάνει να μην ζήσει αυτόν τον γάμο 40 χρόνια. Ο γάμο και η σχέση βάζει το ζευγάρι στο δρόμο του συμβιβασμού. Λοιπόν, ο συμβιβασμό τι είναι όταν αποδέχεσαι ότι θα ζήσω μια ζωή η οποία δεν έχει ποιότητα. Όταν αποδέχεσαι ότι εγώ θα ζήσω έτσι στερημένα συναισθηματικά, στερημένα σεξουαλικά, στερημένα πνευματικά, ναι τότε συμβιβάζεσαι. Όμως αγάπη μου, συμβιβάζονται πάρα πολύ και εκτό γάμου. Συμβιβάζονται πάρα πολύ και με το φόβο τους μην τυχόν πληγωθούν και γι' αυτό δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν σχέση. Οι συμβιβασμοί δεν γίνονται μόνο μέσα στους γάμους, οι συμβιβασμοί γίνονται καθημερινώς μέσα σε δειλά, τρομαγμένα μυαλά και καρδιές. Ο γάμο και η σχέση Βάζει το ζευγάρι στο δρόμο του συμβιβασμού δίχως συναισθήματα αφού πλέον έχουν περάσει τα συναισθήματα και πλέον μένει μια ρουτίνα και αυτό σας το λέω και το τονίζω. Ναι, εάν δεν δουλέψεις ενεργά και με τον εαυτό σου και με το άλλο πρόσωπο και με τη σχέση σου ούτως ώστε να χτίσεις γερά θεμέλια πάνω στο οποία να στερεωθούν τα συναισθήματα και να μπορέσουν να ανθίσουν ναι, θα φύγουν τα συναισθήματα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι τα καθαρά φυσικά συναισθήματα, τα καθαρά σαρκικά συναισθήματα διαρκούν τρει μήνε το πολύ εννιά. Μετά φεύγω. Και χρειάζεται να δουλέψεις σκληρά, να ξεκουνηθείς από τη βολή σου, να ξεκουνηθείς από τη πνευματική συναισθηματική ηθική σου τεμπελιά και να δουλέψεις τους ώστε να καλλιεργήσεις την αγάπη. Στη συμμετοχή στο κανάλι μας διαβάζουμε αυτή την περίοδο, ψάχνω να δω αν το έχω εδώ, εδώ το έχω. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, κλασικό βιβλίο του Έριχ Φρόμ, η τέχνη της αγάπης. Και ο Έριχ Φρόμ μας καταπλήττει, μας καταπλήσει όλους όσοι διαβάζουμε το βιβλίο του και όλους όσοι κάθε τρίτη βρισκόμαστε στο book club της τρίτης, το οποίο είναι από το δεύτερο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω, μα καταπλήττει με τα όσα σοφά γράφει 70 πόσα χρόνια πριν που λέει ότι η αγάπη είναι απόφαση. Αποφασίζεις να αγαπάς. Δεν συμβαίνει η αγάπη. Τι να αποφασίζεις. Ναι, χωρίς πνευματική δουλειά, χωρίς ψυχολογική δουλειά, χωρίς συναισθηματική δουλειά, χωρίς ψυχοεκπαίδευση, χωρίς ψυχοθεραπεία, χωρίς προσωπικό πνευματικό αγώνα, ναι τα συναισθήματα φεύγουν. Μαζί σου, συμφωνώ. Δεν είναι ο γάμος όμως που κάνει τα συναισθήματα να φύγουν, είναι η πνευματική και ηθική τεμπελιά και η κακία των ανθρώπων. Γι' αυτό λέει ο φίλος το κέρατο πάει σύννεφο και ο τρένο, και κάποιοι μένουν μαζί μόνο από συμβιβασμό, καταλήγουμε ότι ο γάμος είναι μια ταμπέλα, μια απάτη. Λοιπόν, εντάξει. ξέρω ότι έχεις γνώση ζωής, γιατί το γράφεις παρακάτω, και έχεις δει ζευγάρια και έχεις μιλήσει με ανθρώπους, τη δική μου γνώση ιστοριών ζωής δεν την έχεις. Είμαι 49 χρονών γυναίκα, και για πάνω από 25 χρόνια ακούω καθημερινώς τουλάχιστον 10 ιστορίες ανθρωπίνων ζώων. Οπότε έχω πολύ μεγαλύτερη γνώση ζωής από εσένα. Έχω πολύ μεγαλύτερη γνώση ιστοριών ζωής. Σου λέω ότι δεν είναι όλοι γαμοί έτσι. Και στο επεισόδιο που κάναμε για την απιστία, για το φαινόμενο της απιστίας, λέω εκεί κάποια στατιστικά και μάλιστα από την Αμερική. Όχι από την Κύπρο και από την Ελλάδα, που στην Αμερική είναι πιο, να πω, πιο χαλαρά τα ήθη θα έλεγα και παρόλα αυτά είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό των ζευγαριών που είναι σε ψεύτικους γάμους από ό,τι νομίζουν. Δείτε το επεισόδιο 58 του podcast με τίτλο «Το φαινόμενο της απιστίας». Εσύ έχει καταλήξει ότι ο γάμο είναι μια ταμπέλα και μια απάτη. Εγώ διαφωνώ μαζί σου και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Μάλλον θα εξηγήσω περισσότερο γιατί, γιατί ήδη έχω δώσει κάποιε εξηγήσει. Α μην ξεχνάμε τον καφέ μα. Που είναι ευγενική προσφορά του συντρόφου μου. Με τον οποίο σκοπεύουμε να παντρευτούμε και ναι, να το αποτολμήσουμε. Γιατί είμαστε θειασόντες του γάμου και θα εξηγήσω και μετά γιατί είμαστε θειασόντες του γάμου. Χωρίς να σημαίνει ότι η προσωπική μας ιστορία πρέπει να γίνει κανόνας για τους άλλους, απλώς να σου πω και μια άλλη ιστορία, να ακούσει και κάτι διαφορετικό. Οπότε, συμβουλεύει ο φίλος το σχόλιο του, βγείτε έξω, φλερτάρετε άφοβα, αφήστε στην άκρη το γάμο και ζήστε ελεύθερα τη ζωή σας. Και όταν βαρεθείτε, ανανεώστε τον εαυτό σας με νέα συναισθήματα γιατί αυτό χρειάζεται ο οργανισμός. Δεν νοείτε να ζούμε τόσα χρόνια και να μου λέτε ότι δεν θα φλερτάρουμε ποτέ ξανά στη ζωή μας. Να νιώσουμε τη σπίθα και θα νεκρώσουμε τα συναισθήματα μας για πάντα με μια γυναίκα. Τέλος! Φτάνει η απάτη της ταμπέλας. Βάλτε μυαλό και ελάτε στην πραγματικότητα. Συμφωνώ μαζί σου. Αν ο γάμος είναι νεκρός, και αν ο γάμος είναι μία απάτη και αν ο γάμος είναι μία συνθήκη στην οποία συμβιβάζεται ο ένας με τον άλλο για να έχει κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη, ναι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι μία τελείως αφύσικη κατάσταση. Τώρα, ίσως να μην έχεις υπόψη σου ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι επιτυχημένα μαζί για δεκαετίες και οι οποίοι καταφέρνουν να φλεχτάρουν συνεχώς και καταφέρνουν να έχουν αναμένη σπίθα συνεχώ. Πώ! Μη εγκαταλείποντα την προσπάθεια για τη μεταξύ του σχέση. Μη θεωρώντα ότι ο γάμο έχει λύσει το ζήτημα τη σχέση του και επειδή παντρεύτηκαν είναι όλα τέλεια και είναι όλα καλά. Λοιπόν, απάντησα στο φίλο, θα σου απαντήσω με βίντεο στο μέλλον. Και μου απάντησε, ελπίζω να συμφωνείτε, γιατί η άποψή μου είναι απίστευτα ισχυρή για να μπορέσει να αλλάξει μετά από πάρα πολλά χρόνια μελέτης, έχοντας ψάξει μελετήσει και μιλήσει με άπειρες γυναίκες και κόσμο, συγγνώμη, οι γυναίκες είναι κάτι άλλο από τον κόσμο, ο κόσμος μπορεί να είναι θέμα έκφρασης. Όπως παλιά που έλεγαν έχω δυο παιδιά και μια κόρη, άλλο οι γυναίκες, άλλο ο κόσμος, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Τα αποτελέσματα μου είναι 100% έτσι δυστυχώς ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο για να ζει τη ζωή του και δυστυχώ τα περιστατικά που είναι τρελά σε αριθμό μα επιβεβαιώνουν ότι ο άνθρωπο είναι πολυγαμικό και θέλει ανανέωση κάθε μέρα. Μην υπακούτε σε ταμπέλε τέλο. 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 Λοιπόν, δεν έχω κανένα σκοπό να σου αλλάξω τη γνώμη. Κανένα απολύτω. Μην ανησυχεί. Εσύ ειδικά να παραμείνει με αυτή τη γνώμη. Μην την αλλάξει. Σε παρακαλώ πολύ. Μην τυχόν και ακούσω ότι παντρευτεί. Εσύ ειδικά που γράφει αυτό το σχόλιο. Μην τυχόν και ακούσω ότι παντρεύτηκε, γιατί είσαι παντελώ ακατάλληλο για γάμο. Παντελώ ακατάλληλο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για γάμο και κακώ η κοινωνία σπρώχνει όλου του ανθρώπου να παντρευτούν. Κακώ, κακίστα. Δεν διαφωνώ μαζί του. Δεν διαφωνώ μαζί σου, φίλε. Σε καμία περίπτωση δεν διαφωνώ μαζί σου, γιατί αυτά που γράφει όντω συμβαίνουν. Αυτά που γράφει όντω συμβαίνουν, αυτά που γράφει όντω γίνονται. Ναι, υπάρχουν πολλοί γάμοι οι οποίοι είναι συμβατικοί. Που οι άνθρωποι παντρεύονται γιατί πρέπει να παντρευτούν. Παντρεύονται γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι ο σκοπό του ανθρώπου στη γη. Παντρεύονται γιατί του λέει η μάνα του. Παντρεύονται γιατί του λέει ο πατέρα του. Παντρεύονται γιατί θέλουν κάποιον να του φροντίζει. Παντρεύονται γιατί θέλουν κάποιον να του δίνει χρήματα. Παντρεύονται γιατί θέλουν να αποκτήσουν όνομα στην κοινωνία. Παντρεύονται για να είναι κύριοι και κυρίε. Δεν ξέρω για ποιου λόγου ο κάθε ένα αποφασίζει το γάμο πέραν από τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ένας άνθρωπος να επιθυμήσει να μπει σε γάμο. Τη δική μου γνώμη δίνω τώρα ότι ο μόνος λόγος για να αποφασίσει ένα ζευγάρι να απαντρευτεί είναι να είναι σίγουροι πως έχουν συναντήσει τον άνθρωπό τους και να θέλουν να διαφυλάξουν νομικά, οικονομικά τη σχέση τους. Δηλαδή Είμαι σίγουρος ότι έχω βρει τον άνθρωπο μου Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για μένα Είμαι σίγουρος ότι εγώ είμαι για αυτόν τον άνθρωπο Είμαι σίγουρος ότι εγώ Είμαι ερωτευμένο με αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και αποφασίζω να συνεχίσω να τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Έχω κάνει όλη την προεργασία με τον εαυτό μου πρώτα για να γίνω ένα όριμο ψυχοσυναισθηματικά άνθρωπο. Έχω αναπτύξει την ψυχοσυναισθηματική μου νοημοσύνη. Έχω δοκιμάσει τον εαυτό μου σε διάφορε συνθήκε. Έχω δοκιμάσει και πώ είναι να σε μέσα σε μία σχέση. Έχω δοκιμάσει και πώ είναι να σε μόνο σου. Έχω δοκιμάσει και πώ είναι να ζεις τη ζωή σου με τον τρόπο που περιγράφεις και επιλέγω συνειδητά ότι εμένα μου ταιριάζει για μένα, όχι για τους άλλους, όχι για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, για την κοινωνία, για τον παπά στη γειτονιά μου και, κανένα κανέναν άλλο. Για μένα αποφασίζω ότι αυτό το σχήμα ζωής που ταιριάζει σε μένα, ο χώρος στον οποίο εγώ μπορεί να είμαι πιο καλά ψυχικά και συναισθηματικά και να νιώθω στο χώρο μου, είναι ο χώρος μιας σχέσης βαθιάς με νόημα μια αυθεντική σχέση με νόημα και θέλω με αυτόν τον άνθρωπο να ζήσω τη ζωή μου. Όχι απαραίτητο να κάνω παιδιά. Γνωρίζω πολλά ζευγάρια που είναι εξαιρετικά αγαπημένα μεταξύ του, έχουν πολύ βαθιά αγάπη και συνειδητά δεν έκαναν παιδιά ή έτυχε να μην κάνουν παιδιά γιατί μπορεί να έχουν θέματα υγεία ή αποφάσισαν να μην τεκνοθετήσουν παιδιά. Ο γάμος δεν είναι για να κάνεις παιδιά, ο γάμος δεν είναι για να κάνεις έλεγχο γεννήσεων, ο γάμος είναι ένας θεσμός ο οποίος προστατεύει οικονομικά και νομικά και για όσους είναι θρήσκοι και πνευματικά μια σύνδεση την οποία ήδη προσπαθούν να προστατεύσουν συνεχώς και οι δύο. Και φυσικά υπάρχει και ηλικία για την οποία ένας άνθρωπος είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμος για να παντρευτεί. Σαφέστατα αυτή η ηλικία δεν ήταν τα 21 χρόνια που παντρευτήκα εγώ την πρώτη μου φορά. Μια ηλικία που να έχεις ξεπεράσει τα αναπτυξιακά στάδια. Αν είσαι γυναίκα να είσαι άνω των 26, αν είσαι άντρας να είσαι άνω των 27, να έχεις καταλήξει να υιοθετήσει το δικό σου στυλ προσωπικότητας, να γνωρίζεις ποιο είσαι, να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις τις επιθυμίες σου, να γνωρίζεις τις δυνάμεις σου και τις αδυναμίες σου και να είσαι σίγουρος ότι εγώ νιώθω καλύτερα μέσα σε αυτό το σχήμα σχέσης που είναι ο γάμος. Και το βιώνεις το γάμο πολύ πριν τον κάνεις το γάμο. Δηλαδή, η αντίληψη, η άποψη που υπήρχε παλιά ότι παντρεύεσαι και επειδή παντρεύεσαι είσαι καλά, δεν ισχύει. Αυτό την περίοδο παρακολουθούμε έτσι αναδρομικά μαζί με τον σύντροφο μου τη σειρά Bridgerton στο Netflix. Είναι μια σειρά εποχή που είναι έτσι, έχει πολύ ωραία μουσική. Το Bridgerton έχει ωραία εικόνα, έχει ωραίε λήψει, έχει ωραίε ερμηνείε και παρουσιάζει την Αγγλία το 1813, το 1814, μια φανταστική ιστορία για το πώ οι ευγενεί Άγγλοι, οι Άγγλοι της Αριστοκρατίας, φλέρταραν μεταξύ τους, κόρταραν κλπ. Και, τότε όταν μία κοπέλα ερχόταν σε μια ηλικία, νομίζω στα 16-17, έκανε τον τεμπούτο της στην κοινωνία και επισήμω είχαν δικαιώμα να τη φλερτάρουν οι επίδοξοι γαμπροί. Αν όμως κάποια κοπέλα βρισκόταν να είναι compromised, δηλαδή να έχει φιληθεί με κάποιον ή να έχει χουφτωθεί με κάποιον, έπρεπε οπωσδήποτε να την παντρευτεί αυτός ο κάποιος και να την αποκαταστήσει. Και επίσης τα ζευγάρια αυτά στη σειρά εποχής Bridgerton δεν επιτρεπόταν να έχουν σχέση προτού παντρευτούν, εάν αποφάσιζαν ότι θέλουν να είναι με τον άλλον, έπρεπε να παντρευτούν και με το γάμο ξεκίνουσε η σχέση τους. Αυτό φυσικά ίσχυε σε όλες τις παλιότερες κοινωνίες. Δεν είναι μυστικό ότι ο θεσμός του γάμου όταν ορίστηκε δεν ορίστηκε ως θεσμός ο οποίος να στεγάζει σχέσεις από έρωτα. Στη σημερινή εποχή όμως που οι άνθρωποι έχουμε τόση πολλή εξέλιξη πολιτισμική, ψυχολογική, τεχνογνωσιακή, τεχνολογική, ίσως είναι καιρός να αναθεωρήσουμε το στυλ του γάμου και να σταματήσουμε να πιστεύουμε σε μαλακίες ότι άπαξ και παντρευτής τελείωσε ο, το γεγονός ότι παντρεύτηκες φτιάχνει τη σχέση από μόνο του. Εξή, είτε αυτές είναι θρησκευτικές, ε, ε, απόψεις, όχι θρησκόπληχτες, θρησκόπληχτες απόψεις, ότι ξέρω εγώ όταν παντρευτεί μέσω του μυστηρίου του γάμου, ευλογείται από το Θεό η σχέση, οπότε δεν χρειάζεται προσπάθεια, είναι ήδη ευλογημένη και όλα θα πάνε καλά, όλα καλά. Ή απόψει ότι κοινωνικά οφείλουμε να είμαστε εντάξει να παντρευτούμε και επειδή παντρευτήκαμε εντάξει. Okay. Λοιπόν, θα πω και για μας, για τον σύντροφο μου και εμένα, γιατί το είπα προηγουμένως ότι θα πω, το έχουμε βιώσει. Πώς είναι να είσαι κάπου που να μην είσαι καλά. Το έχουμε βιώσει πως να είσαι μόνος σου και να μην είσαι καλά και πως να είσαι μέσα σε μια σχέση που να μην είσαι καλά. Το έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Στο παρόν και οι δύο πρωτού γνωριστούμε είχαμε πάρει την τελεσίδικη απόφαση ότι αν δεν έχουμε μια πραγματική σχέση δεν θα προχωρήσουμε σε δημιουργία σχέσεις. Όχι γάμους, σχέσεις. Και οι δυο τα γνωριστήκαμε είμαστε σε αυτή τη φάση. Ότι φτάνει πλέον με την κοροϊδία του εαυτού μας. Φτάνει πλέον με τα ψέματα. Φτάνει πλέον να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι μια κατάσταση είναι υγιής χωρίς να είναι. Ο σύντροφο μου έχει βιώσει και την απώλεια της μητέρα μητέρας των παιδιών μας. Εκεί δεν μιλούσαμε για κακό γάμο, μιλούσαμε για γάμο ο τελείωσε με θάνατο, με ασθένεια. Όμω είχε βιώσει στο παρελθόν παρόμοιε συνθήκε με αυτέ που έχω βιώσει κι εγώ. Και ένα άνθρωπο, όταν έχει φάει τα μούτρα του, και όταν έχει απογοητευτεί και έχει πληγωθεί από καταστάσεις μη και μη πραγματικές, πλάνες και απάτες, μπορεί συνειδητά να αποφασίσει ότι εγώ δεν θέλω πλέον να ζω σε απάτες. Μπορεί όμως να έχει ζήσει και μόνος του και μόνη της μια γυναίκα και να μην της αρέσει αυτό που περιγράφει σε ουσιδανικό το να είσαι μόνο και να φλερτάρει από το να φλερτάρει από εκεί, να γαμά από το να γαμά από εκεί. από εκεί και όλα καλά. Εμένα αυτού του είδου η ζωή δεν με ικανοποιεί. Δεν νιώθω οποιαδήποτε ηθική αναστολή για να τη βιώσω, δεν είναι λόγω ηθική μου. Είναι λόγω δική μου ξεκάθαρη γνώση ότι δεν μου ταιριάζει αυτή η ζωή. Ότι θέλω να εμβαθύνω στι ανθρώπινε σχέσει. Θέλω να εμβαθύνω και να συνδέομαι ουσιαστικά με του άλλου ανθρώπου. Και ο λόγο για τον οποίο αποτολμούμε ξανά γάμο δεν είναι γιατί πιστεύουμε στο γάμο, είναι γιατί πιστεύουμε στη δική μα τη σχέση. Πιστεύουμε ο καθένα στη σχέση του με τον εαυτό του και στη σχέση τη δική μα την οποία τη χτίζουμε και την προστατεύουμε συνεχώ. Και έχουμε αποφασίσει συνειδητά μέσα μα να αγαπήσουμε ένα τον άλλον. Η αγάπη είναι απόφαση. Και ο γάμος έρχεται ως μια νομική συμπλήρωση αυτού που ήδη συμβαίνει. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτά που είπες. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις και άλλων φίλων, είτε θειασωτών του θεσμού του γάμου, είτε πολεμίων του θεσμού του γάμου. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να παραμείνει από το βίντεο αυτό, είναι ότι κανείς ο οποίος δεν πιστεύει στο θεσμό του γάμου, ή δεν του ταιριάζει ο θεσμό του γάμου, δεν πρέπει να παντρεύεται. Κανεί που δεν πιστεύει στον γάμο, που δεν θέλει το θέσμο του γάμου, που δεν του ταιριάζει ο θεσμό του γάμου, δεν πρέπει να μπαίνει μέσα σε αυτό το θέσμο. Είναι λάθο. Τεράστιο λάθο. Εγώ ευελπιστώ σε μια κοινωνία στην οποία τα ζευγάρια να είναι αληθινά ζευγάρια, οι γάμοι να είναι αληθινοί γάμοι και οι άνθρωποι να βρίσκονται εκεί που πραγματικά γουστάρουν να είναι και να μην κριτικάρει ο ένα τον άλλον ηθικιστικά και άλλο πώς. Και να μην κουνάει το δάχτυλο. Το εύχομαι να το φτάσουμε αυτό. Mm.